Ευχαριστώ. Βασιλάκη, μια καρέκλα. Είχατε ένα καρφάκι παλιά εδώ πέρα, το βγάλατε. Πού τα κρεμώσατε κάτι μαρτέρος πάντα εδώ. Χαίρετε. Χαίρετε. Γνωριζόμαστε από κάπου. Όχι, αλλά θα γνωριστούμε πάρα πολύ σύντομα. Οπότε δεν το πιάσα το υπονοούμενο. Κανένα υπονοούμενο, κύριε. Λοιπόν, κύριε Χαρίτο, δύο είναι οι βασικές αρχές ως δικηγόρος που έχω. Δύο. Εγώ δεν έχω καμία, να τις χιλιάσετε. Λοιπόν, πρώτη και βασικότερη. Στο δικηγόρο μας τα λέμε όλα. Δικηγόρος, είστε δικηγόρος μου. Και δεύτερον, παραδεχόμεθα πάντα την ενοχή μας για να έχουμε την επίοικια του δικαστηρίου. Ω, μια χαρά. Δεν μου λέτε, έχετε δική σας πτέρυγα στις φυλακές ή θα με πάτε και εμένα μέσα με όλους τους άλλους. Λοιπόν, σας ακούω. Πώς έγινε το σύμβαν? Ατύχημα ήταν. Δεν ξεκινάμε καλά. Το στόμα μου το πήρατε. Είπα να τα λέμε όλα. Θα τα πω όλα. Πήγαν να με παγιδεύσουν με έναν απίστευτο εκβιασμό. Πράγματι. Τι πράγματι, Βαξέλη. Πράγματι, είναι απίστευτα αυτά τα οποία λέτε. Για ξαναπροσπαθήστε πάλι, για σας παρακαλώ. Την αλήθεια λέω. Πήγα να πέσω θύμα εκβιασμού και μόλις το κατάλαβα πήγα να τον βρω. Και του τεινάξετε τα μυαλά στον αέρα. Τι λες, χρυσέ μου άνθρωπε, δεν έγινε έτσι. Εγώ πήγα να τον βρω για να του πω να με πάρει στα σοβαρά. Και σε πήρε. Του τυπουμούνισες και σε πήρε. Σε πήρε και σε σήκωσε κιόλα. Δεν τυπουμούνισες σε κανέναν. Εδώ άλλα λέει, κύριε. Άλλα λέει, κύριε. Εδώ. Εκεί γράφει αλλαντάλλον. Ποιο πυροβολήσατε, κύριε? Κανένα, χρυσέ μου άνθρωπε. Έριξα έτσι μία μπαμ στον αέρα και βρήκε την κόρη μου. Η οποία κόρη σας εκείνη τη στιγμή κατά κάποιο περίεργο τρόπο αιωρείτο εις τον αέρα. Η οποία μπήκε μπροστά στη σφαίρα. Γιατί? Για να μην χτυπήσει ο γαμπρός μου. Άρα του γαμπρού σας πήγα να τη φυτέψει τη σφαίρα. Ωραία, λύσα το άτομο. Σας παρακαλώ, κύριε, και λύσα. Τι εκφράσατε, λύσα. Σας παρακαλώ, κύριε. Τι να κάνω που δεν με ακούτε? Ακούτε πάρα πολύ καλά, κύριε. Ένα. Και εκείνο που έχω να σας πω είναι ένας μοχθηρός και διδεχθής εκτελεστής. Τι? Καταπληκτικό αυτό, να το σημειώσω. Πώς το είπατε? Δεν μου αφήνει. Τι λέτε, κύριε, δεν έγιναν έτσι τα πράγματα. Έτσι, ακριβώς γίνανε, ακριβώς είναι. Σαν να έχω μπροστά μου τη στιγμή εκείνη. Εσείς πήγατε να φυτέψετε τη σφαίρα στο γαμπρό σας, εκείνη τη στιγμή όμως ενεπλάκη η κόρη σας την υπόθεση, με αποτέλεσμα να δεχθεί τη σφαίρα η ιδία. Καμία σχέση. Έτσι ακριβώς έγινε αυτό. Απλώς δεν το καταλαβαίνετε, διότι. Λόγω. Πώς το εξηγήσω. Λόγω της περίτεχνης χρήσης της ελληνικής γλώσσας που νομίζω δεν. Χρυσέ μου άνθρωπε, να σου πω κάτι, πας να με κλείσεις μέσα χωρίς λόγο. Σε παρακαλώ, εγώ δεν πήγα να βλάψω κανέναν, ναι. Μην το πεις αυτό πουθενά. Αν τα ακούσει αυτό ο δικαστής θα σου ρίξει 50 χρόνια φυλακή. Ενώ αν δεχτούμε τη μεταμελιά μας, αν παραδεχτούμε την ενοχή μας στο έγκλημα και αποδείξουμε την τρικυμία εν κρανίο. Η οποία είναι ολοφάνερη. Σας παρακαλώ, μην έχετε μου εμπιστοσύνη. Έχετε μου εμπιστοσύνη. Θα συγκινήσουμε το δικαστήριο με την ειλικρινιά μας. Σε 9-10 χρόνια το πολύ θα σε έχω έξω. Παναγία μου, δεν το πιστεύω. Άμα πιάσω τον Λουκά στα χέρια μου, τους ακατέψω. Ποιος είναι ο Λουκάς? Είναι κανένας συνεργός? Ο Λουκάς είναι αυτός που σε έστειλε. Κανείς δεν με έστειλε, κύριε. Εμένα με έχει στείλει το ελληνικό κράτος. Το οποίο ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ας τα να πάνε. Ότι έχω κι άλλες υποθέσεις, κύριε. Με περιμένουν κι άλλοι κατηγορούμενοι, εντάξει. Για ευθανασία, ε. Σε παρακαλώ. Τα είπαμε, τα ξεκαθαρίσαμε, μην ανησυχεί, σε 10 χρόνια και θα σε έξω. Εγώ ζήτησα 48 ώρες προθεσμία. Τι να την κάνουμε, αγόρι, τι να την κάνουμε, 48 ώρες προθεσμία, γιατί να το ταλαιπωρούμε. Η υπόθεση μιλάει από μόνη της. Θα πάμε αύριο το προς το δικαστήριο, θα δεχτούμε την κατάσταση, θα πούμε μάλιστα και το κάναμε. Τι που πουνήσαμε, σφάλαμε, θα πληρώσουμε. Αύριο πάμε το πρωί, 9:30 εκεί πέρα, θα έχουμε τελειώσει. Σε 10 χρόνια και θα σε έχω έξω. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα. Βασιλάκη, τι καλά, πάρε. Τι έγινε, τι είναι αυτό, σύφουνα σήμερα.